Πήραμε αυτό, θα μελετήσουμε την κεντρομόνο δύναμη. Τι κάνεις εδώ ρε με τον κουβά, έχεις κομμό να σφουγγαρίσεις? Όχι, θα μελετήσουμε την κεντρομόνο δύναμη. Με τον κουβά και το νερό. Βάρε στοίχημα ότι μπορώ να περιστρέψω τον κουβά χωρίς να χυθεί το νερό που έχει μέσα. Ρε Βερδάνη, σε παρακαλώ, μην μας κάνεις λουζά. Δες. Αμάν κρυφτείτε! Ωχ, πώς έγινε αυτό? Είναι απλό. Στην κορυφή, στο σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις. Το βάρος και η αντίδραση από τον πυθμένο. Αυτές οι δύο δυνάμεις μαζί λειτουργούν σαν κεντρομόλο. Δηλαδή, β' συν η ίσον με μ επί α κεντρομόλο. Στην οριακή περίπτωση που τον είναι ίσον με το 0, το M επί J είναι ίσον με M επί αλφα κάπου, κεντρομόλο δηλαδή. Υπλοποιούμε τις μάζες. Η κεντρομόλης επιτάχυνση είναι ίση με U τετράγωνο προς R. Δηλαδή η ταχύτητα είναι ίση με τη ρίζα του R επί J. Για τουλάχιστον αυτή την ταχύτητα, το νερό δεν χύνεται μέσα από τον κουμπά. Αν έχουμε λιγότερη, θα χυθεί. Ρε σε ρωτάει, μπορώ να το κάνω κι εγώ δηλαδή. Αμά, καλυφθείτε! Τελικά η ταχύτητα δεν ήταν ρίζα, G.